Λοιπόν, σας υποσχέθηκα το Δημήτρη Μαραμή, αλλά δεν γνώριζα ότι έχουμε και έξτρα έκπληξη τη Μαριάννα Ποζαβαλίδη μαζί του. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι ωραία που έχουμε ξανά τη χαρά να σας απολαύσουμε στο Μέγαρο, δύο βραδιές με ωραίες μουσικές, αισθαντικές, από αυτές που μας κάνουν να ερωτευτούμε, να ξεχαστούμε, να ανατρέξουμε σε ωραίες αγαπημένες στιγμές. Είτε τις έχουμε ζήσει είτε όχι. Έχω αυτή την αίσθηση ότι μας καθυποβάλλει η μουσική αυτή. Αυτό ακριβώς είναι η μουσική. Είναι αυτό που λέει ο Oscar Wilde, ότι ακούγοντας τη μουσική ζεις πράγματα που δεν τα έχει ζήσει στην ουσία, αλλά υπάρχουν μέσα σου. Οπότε ισχύει αυτό πάρα πολύ. Τότε να τα βγάλουμε στην επιφάνεια. Τι περιμένουμε? Αυτό πρέπει. Δύο βραδιές, έτσι. Δύο βραδιές, Passion 10, το πάθος και το 10. Το πάθος έχει να κάνει φυσικά με την έμπνευση, με το πόθο, με τη λαχτάρα, αλλά και με το υποφέρω, που έχει να κάνει με τη μήτρα ουσιαστικά της μουσικής μου, από που ξεκινάει. Το 10 έχει να κάνει με πολλά, αλλά για μένα προσωπικά έχει να κάνει με τη δεκαετία που έκλεισε, δηλαδή ουσιαστικά παρουσιάζονται έργα, τραγούδια και κομμάτια από 10 χρόνια δουλειά, στα πρώτα βήματα θα έλεγα. Και επίσης με αισιοδοξία ανοίγω τη δεύτερη δεκαετία, οπότε κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος. Ήδη 10 χρόνια? Ναι. Στο κουρμπέτι? Ξεκίνησα από μικρός, από πολύ μικρός. Αν και νομίζω ότι δεν ταιριάζει αυτή η έκφραση στα συγκεκριμένα μουσικά ακούσματα, εν πάση περιπτώσει θα με επιτρέψεις στην πιάτσα 10 χρόνια. Ναι. Πώς ναι. Ήταν αυτά τα 10 χρόνια? Γίνανε νομίζω αρκετά πράγματα, δεν έχω και κανένα παράπονο, είναι αλήθεια. Δηλαδή γίνανε πράγματα, 5 προσωπικοί δίσκοι, αρκετές μουσικές για 35-36 θεατρικές παραστάσεις. Φυσικά και πολλά λάθη, τα οποία γίνανε αμέσως μαθήματα, θέλω να πιστεύω. Τι ωραία όμως που τα παραδέχεσαι και που τολμάς να τα συνυπολογίσεις μέσα στα πεπραγμένα. Κοίταξε, άμα δεν γίνονταν αυτό, δεν θα υπήρξε έλλειψη. Δηλαδή, άμα κάνεις ένα λάθος και το θες να το ξεχάσεις και όχι να δεις τι έχει συμβεί, τότε δεν μπορείς να το διορθώσεις ποτέ. Με τη Μαριάννα, πόσος καιρός μουσικός σας δένει? Θέλετε να το μετρήσουμε σε οκτάβες, θέλετε πώς θα θέλετε να το μετρήσουμε? Θα ήθελα να πεις εσύ, Μαριάννα. Πολύ λίγος. Θα έλεγα ότι το Passion 10 σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας μας με τον Δημήτρη, που εύχομαι πάρα πολύ φυσικά να έχει και συνέχεια. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή, Χριστίνα, γιατί δεν στο κρύβω, δεν είναι πολλοί οι συνθέτες που του Δημήτρη που κάνουν αυτό που κάνει. Ο Δημήτρης δηλαδή επιλέγει να μην συμβιβαστεί ούτε στην ποιότητα της μουσικής του, ούτε στην ποιότητα του τοίχου του, και το αποτέλεσμα φυσικά είναι... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Θα πρέπει να έρθει κανείς. Δικαιώνεται σαφώς. Αλλά εκτός από αυτό, έχει μία ποιότητα που εγώ θα έλεγα, μουσικολόγος είμαι, ούτε στα δάκτυλα του ενός χεριού μπορώ να μετρήσω τους ανθρώπους που κάνουν αυτό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ας το ανοίξουμε λίγο. Ας το βάλουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοίταξε, μιλάω για αυτό που ξέρω. Εντάξει, φυσικά. Δεν μιλάω για αυτό που δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πενεύω τους καλεσμένους μου. Καταλαβαίνετε, οφείλω να είμαι λίγο υπερβολική καμιά φορά. Δεν γίνεται. Πρέπει λίγο παραπάνω να δώσουμε. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Καμιά φορά εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τους συντελεστές παραστάσεων, εκδηλώσεων κτλ. Σε επίπεδο επαγγελματικό. Τώρα με τη χρήση των social media μπορούμε να δούμε και από την πλευρά του κοινού πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Βλέπω λοιπόν κάθε φορά που κάτι ανεβάζει ο Δημήτρης, δεν πρόκειται για κάποιο τραγούδι, κάποιο κομμάτι, κάποια του σκέψη, ενθουσιασμό από κάτω σε σχόλια. Δηλαδή ενθουσιασμό, πραγματικό ενθουσιασμό. Πρωτογενή, πώς να σου το πω. Και δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Από όλα τα πράγματα, συνολικά λοιπόν, έχεις μία εικόνα και καταλαβαίνεις πώς θα πάει ένας καλλιτέχνης. Και την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, δεν είπαμε ότι ο κόσμος διψάει για ποιότητα? Ναι, δεν ξέρω βέβαια αυτό αν στην καθημερινότητά του το αναζητά, όταν έχει μια Παρασκευή για να βγει ή ένα Σάββατο για να πάει κάπου, ή όταν ακούγοντας τη λέξη Μέγαρο το πιάνει ένα δέος και λέει «Ωχ, τώρα μήπως είναι κάπως βαρύ, μήπως τη μοναδική φορά που θα βγω πρέπει να πάω κάπου που μπορεί να ευθυμίσω περισσότερο». Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, που το πάω? Ναι, βεβαίως. Αν τα συνδέσω όλα αυτά και αυτά που είπες και που λέγονται γενικά, είναι ότι το κάθε τι, όταν έχει μια αλήθεια μέσα, όταν έχει την αλήθεια του στα δικά του πλαίσια, είτε είναι ένα λαϊκό τραγούδι, είτε pop τραγούδι, είτε κλασική μουσική,
και δεν προσποιείται, δεν προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Δηλαδή, από προσωπικό επίπεδο να το πάρεις, από έναν άνθρωπο που συναντάς. Αν έχει την αλήθεια του, αν έχει την αμεσότητά του, αν μπορεί να επικοινωνήσει, αυτό σπάει τα σύνορα. Δεν ξεφεύγει δηλαδή από το είδος του και τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα κτλ. Δηλαδή, επικοινωνεί. Και εγώ γενικά, όταν γράφω μουσική, πρώτα απ' όλα γράφω για να ικανοποιήσω εμένα. Δηλαδή, γράφω για προσωπική μου απόλαυση, για την προσωπική μου ειδονία, αν θες. Όταν αυτό λοιπόν με ευχαριστεί πάρα πολύ και το χαίρομαι, και το χαίρομαι σαν παιδί, όχι σαν ο συνθέτης ή ο ενήλικας. Ναι, σαν παιδί, αυτός ο δημιουργικός ίστρος, εν πάση περιπτώσει, που ο καθένας ελπίζω να τον. Να το βιώνει διαφορετικά, αν μπορούμε, οι υπόλοιποι που δεν γράφουν μουσική, εννοώ. Ναι, βεβαίως, μα έτσι πρέπει. Πρέπει να βιώνουμε αυτό, την ειδονή που ουσιαστικά ποτέ δεν μετανιώνουμε για αυτήν μετά. Γιατί υπάρχουν πολλές ειδονές που μετανιώνουμε μετά. Αλλά αν δεν μετανιώνεις, τότε είσαι πάρα πολύ τυχερός, τυχερή και ευτυχής για αυτό το πράγμα. Και αυτό μάλλον, εγώ δεν επιδιώκω ούτε να έχω το ευρύ κοινό, ούτε δεν ασχολούμαι με αυτό. Με αυτό θα ασχοληθώ πιο μετά. Θέλω να πω, γράφω και μετά παρουσιάζω. Δεν σκέφτεσαι δηλαδή εκείνη τη στιγμή σε ποιον απευθύνεται η μουσική όχι, την οποία συνθέτεις. Όχι, όχι, όχι. Γράφεις αυτό που σου. Αυτό από το οποίο εμπνέεσαι, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Και αργότερα αυτό μετουσιώνεται σε. Σε ό,τι είναι να μετουσιωθεί. Ναι, παίρνει ναι. Το δρόμο του, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει μετά. Δηλαδή θα έρθουν, θα το ακούσουν, πόσοι θα έρθουν, ποιοι δεν θα έρθουν, ποιοι θα το ευχαριστούν, ποιοι θα το κατακρίνουν. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αυτό εξελίσσεται και αυτό έχει φανεί και, να ας πούμε, σε αυτή τη δεκαετία έχει φανεί τώρα τι έχει συμβεί. Δηλαδή ότι πλέον υπάρχουν κάποιοι που ακολουθούν άνθρωποι. Πόσοι είναι αυτοί μέσα στο πλήθος, Μαριάννα? Δεν ξέρω. Ήταν ότι εδώ πείτε το τεστ. Περίπου. Στατιστικά, ας πούμε, στους 100. Είναι οι 20 ή είναι οι 60? Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, γιατί ξέρεις, όπως και με την τηλεόραση που λέμε, είναι η κότα με το αυγό, είναι ένας φαύλος κύκλος. Όταν προσφέρεται ποιότητα, ο κόσμος το βλέπει, ο κόσμος βλέπει ό,τι του προσφέρεται και αντίστοιχα διαμορφώνεται και η ζήτηση του κόσμου. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική, πιστεύω. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ευκαιρίες να ακούγονται αξιόλογα πράγματα, αξιόλογα έργα, να γνωρίζει ο κόσμος ονόματα όπως του Δημήτρη και το έργο του Δημήτρη, φυσικά, αμέσως αυτό δρά και αντίστροφα και διαμορφώνει και την ζήτηση του κοινού και την άποψη του κοινού. Καταλαβαίνω. Άρα, μακάρι να μπορούσαμε να εκτιθέμεθα διαρκώς σε ωραίες μουσικές και σε ποιοτικές μουσικές. Και όχι μόνο σε ποιοτικές μουσικές, φυσικά, έτσι. Στο απάβασμα της ποιότητας όλων των εκφάσεων της ζωής μας. Βέβαια. Έτσι. Μ' άρεσε αυτό που είπα. Ποιότητα, όχι ποσότητα. Γράψτε και κάτι. Θα το γράψω. Μ' άρεσε πολύ. Δεν μου λέτε τώρα. 25 και 26 του μηνός στο Μέγαρο. Passion 10. Να πούμε λίγο για την ταυτότητα. Τι σημαίνει Passion 10? Καταρχάς να πούμε ότι στο σύνολο συμμετέχουν 9 τραγουδιστές και ένας σολίστης στο βιολί και εγώ στο πιάνο. Δηλαδή είμαστε η συμμορία των 11. Αυτό βγήκε στην πορεία και αυτό δεν το είχα σκεφτεί από την αρχή. Ναι. Είμαστε λοιπόν από τραγουδιστές η Εύη Σιαμαντά, μια καταξιωμένη τραγουδίστρια και jazz και με πολλές γνώσεις και με πράγματα στη Νέα Υόρκη επίσης και Θεσσαλονικιά και πανέμορφη. Ο Ζαχαρίας ο Καρούνης, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής τραγουδιστής στο μεγάλο μας τσίρκο, την παραγωγή του κρατικού θεάτρου. Η Κορίνα Ελεγάκη που έχουμε κάνει μαζί το Ταγκό για Τρεις και παρουσιάσαμε και εδώ. Και ακούσαμε προηγουμένως ένα απόσπασμα από τη δουλειά της. Βεβαίως. Είναι από τον ίδιο δίσκο το Ταγκό για Τρεις που κυκλοφορεί τώρα, είναι η τελευταία μας δουλειά. Κυκλοφορεί στο βιβλίο CD. Ο Θοδωρής ο Βουτσικάκης είναι ο νεαρότερος παρέας. Είναι ένα νέο ταλέντο από Θεσσαλονίκη επίσης. Η συμμετοχή της Μαριάννας Μποζαπαλίδου, η οποία με έχει εκπλήξει, είναι φοβερή, είναι εξαιρετική, λυρική, σοπράνο, ευαίσθητη και θα πει Μαρία Πολυδούρη, θα τραγουδήσει και Τέλο Άγρα. Και Performers Quartet, αυτή είναι ένα φωνητικό κουαρτέτο, μουσικοθεατρικό φωνητικό κουαρτέτο από Θεσσαλονίκη. Ναι. Και ο βιολονίστας μας ο Κωνσταντίνος Παυλάκος και εγώ στο πιάνο. Λοιπόν, 25-26, στο Μέγαρο, τι ώρα? 9 η ώρα, εισιτήρια 10 ευρώ και 5 ευρώ, δεν έχουν μείνει πολλά.
Σπεύσετε λοιπόν. Ναι. Και όχι βραδέως. Ένα ποτήρι κρασί δωρεάν με το εισιτήριο. Α, προβλέπονται και. Θα έχει ποτό. Παράπλευρες, πώς θα λένε, συγγνώμη. Παράλληλες εκδηλώσεις. Παράλληλες εκδηλώσεις. Συγγνώμη, θέλω να πω παράπλευρες απώλειες μου, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, παιδιά. Παρασκευή σήμερα. Καταλαβαίνετε, το μυαλό πετάει καμιά φορά. Λοιπόν, προτείνω να σας ευχαριστήσουμε για να απολαύσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Ένα τραγούδι χωρίς λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα πούμε με την επόμενη ευκαιρία, έτσι. Βέβαια. Μην ξεχνιέστε. Ευχαριστώ πολύ.